Είναι πολύ δύσκολο όταν κάποιος πρέπει να αποχαιρετήσει στο τελευταίο του ταξίδι έναν ακριβό σύντροφο και φίλο που μαζί για 4 και πλέον δεκαετίες έδιναν τη μάχη για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης, για να σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σύντροφε Θανάση, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα σε ξεχάσουμε. Γιατί έστω σε αυτή τη σύντομη ζωή σου δεν διάβηκες σιωπηλός. Άφησες πολύ βαθιά τα χνάρια σου. Θα σε θυμόμαστε, σύντροφε. Θα σε θυμόμαστε στη μεγάλη απεργία των εργατών της Viamax, που έδινε στη μάχη μαζί με τους άλλους συναδέλφους σου για το δίκιο των εργατών. Θα σε θυμόμαστε αργότερα στο ναυπηγείο της Καραμαγκά, που παρά τις τεράστιες δυσκολίες πάλεψες παλικαρίσια μαζί με τους άλλους συντρόφους στην ταξική γραμμή του εργατικού κινήματος κόντρα στον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Θα σε θυμόμαστε όταν από όλες τις καθοδηγητικές θέσεις που σου χρέωσε το κόμμα μας, την ακούραστη, αταλάντευτη και με επιμονή προσπάθεια που έκανες για να βοηθήσεις τον καθένα σύντροφο, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο καθήκον και στις υποχρεώσεις που είχε. Δεν θα ξεχάσουμε, σύντροφε Θανάση, πως όλα αυτά τα έκανες με ανιδιοτέλεια, με ψυχραιμία, με σεμνότητα, γιατί αυτό πίστευες ότι πρέπει να χαρακτηρίζει ένα μέλος του κόμματός μας. Πολύ περισσότερο όμως, σύντροφε Θανάση, δεν θα σε ξεχάσουμε στα δύσκολα χρόνια, όταν το κόμμα βρέθηκε σε μεγάλες φουρτούνες. Εσύ στάθηκες όρθιος, ακλόνητος, στη σωστή πλευρά και έδωσες στη μάχη να κρατηθεί το κόμμα μας με τον επαναστατικό του χαρακτήρα και την μαρξιστική-λενινιστική θεωρία. Αλλά και τα επόμενα χρόνια της προσπάθειας για την ανασύνταξη των κομματικών οργανώσεων, της προγραμματικής μας θέσης για την επαναστατική γραμμή του κόμματός μας για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, έδωσε στη μάχη από το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, την Κεντρική Επιτροπή. Σύντροφε Θανάση, με αυτά τα λόγια, τα λίγα λόγια, η συντροφή σου από τον τομέα βιομηχανίας της ΚΟΑ σε χαιρετάμε. Να είσαι ήσυχος, σύντροφε Θανάση. Το καθήκον σου το έκανες. Θα μας λείψεις όμως. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην αγαπημένη σου οικογένεια, στην αγαπημένη σου σύζυγο Αγγελική και τα αγαπημένα σου παιδιά Γιώργο και Κωνσταντίνο. Καλό ταξίδι, σύντροφε Θανάση.